να καλησπερίσουμε την Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, την Μαρία Σπυράκη, η οποία μας νιώθηκε λίγο καλύτερα αφού είναι συνάδελφος. Και συνάδελφος. Τι κάνετε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Αληθώς, ο κύριος. Βρυξέλλες, σωστά το είπα, έτσι. Ναι, σωστά το είπατε. Είμαστε στο μέσο μιας τηλεδιάσκεψης, προσπαθώντας να δούμε λίγο τις συντεταγμένες της Συνόδου Κορυφής που θα εξελιχθεί σήμερα, επίσημη τηλεδιάσκεψη. Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα σήμερα, αλλά να ξέρετε ότι καμιά φορά οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι για καλό. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δηλαδή φαίνεται πως εδώ οριμάζουν οι συνθήκες για ένα υπερόπλο που θα βγει στο τραπέζι και θα βοηθήσει ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρευστότητας. Γιατί, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κρίση έχει αντιδράσει, έχει κάνει πράγματα, έχει απελευθερώσει είτε μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 750 δις, είτε μέσω του προϋπολογισμού που ισχύει μέχρι το 20 και μπορούμε να ξοδέψουμε ως το 23 άλλα 49 δις, είτε μέσω του Ταμείου για την Αλληλεγγύη που ήταν για τις φυσικές καταστροφές άλλο περίπου 1 δισεκατομμύριο, είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που βγάζει δάνεια άλλα 200 δισεκατομμύρια, αλλά τα χρήματα αυτά, παρά το γεγονός ότι όποιος τα θρήσει βλέπει ότι είναι πάρα πολλά, δεν φτάνουν. Και γι' αυτό οι ηγέτες εργάζονται για ένα υπερόπλο. Ο δικός μας Πρωθυπουργός έχει υπογράψει αυτό το γράμμα για το κοινό εργαλείο δανεισμού που θα βοηθήσει στη ρευστότητα. Και σήμερα είμαστε στο μέσο της διαδρομής. Δηλαδή σήμερα θα έχουμε μόνο μία ανακοίνωση από την πλευρά του Προέδρου του Συμβουλίου, του κ. Σαρλ Μισελ. Δεν θα έχουμε συμπεράσματα. Αλλά υπολογίζουμε όλοι ότι το αργότερο, σε 10 μέρες από τώρα, θα έχουμε μία πολύ σοβαρή κατάληξη σε αυτή την κατεύθυνση. Και οι αντιρρήσεις των Γερμανών θα μπουν στο συμβιβασμό. Δηλαδή θα βρεθεί ένας συμβιβασμός που θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες να περάσουν αυτά τα δύσκολα που έρχονται. Ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας γιατί καταρχήν βιώνετε όλο αυτό που γίνεται από τις Βρυξέλλες και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και εδώ στην Ελλάδα το πώς το βιώνει και ο υπόλοιπος κόσμος στην Ευρώπη και μάλιστα σε χώρες ιδιαίτερα προηγμένες, να έχουμε όλο αυτό, όλους αυτούς τους θανάτους, όλη αυτή την κατάσταση που σε σχέση με την Ελλάδα δείχνει πολύ πιο τραγική η κατάσταση. Ακόμα και στο Βέλγιο, εκεί που είναι η πρωτεύουσα σε εισαγωγικά του ευρωπαϊκού χάρτη, βλέπουμε ότι εκεί υπήρξε αργοπορία στις αντιδράσεις. Το ίδιο στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Και ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα τα δεδομένα και τα πράγματα στη χώρα μας. Δεν ξέρω πώς το βιώνετε όλο αυτό εσείς εκεί. Με τρόμο, διότι αν σκεφτείτε ότι εδώ έχουμε περισσότερους από 6.000 νεκρούς και είναι μια χώρα η οποία έχει αναλογικά σχεδόν τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Έχουν ξεπεράσει τους 6.000 οι νεκροί. Το 80% των νοσοκομείων των κλινών είναι κατηλημένο. Τα νοσοκομεία κρατάνε ένα 20% για πολύ βαριά περιστατικά που έχουν πιθανότητες να επιστρέψουν. Από εκεί και πέρα η διαχείριση στο Βέλγιο απλώς καθυστέρησε. Σε σχέση με την Ελλάδα που η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης είχαν τα ανακλαστικά να προχωρήσουν άμεσα σε αναστολή κάθε δραστηριότητας, εδώ επειδή είναι και ομοσπονδιακή κατάσταση, δηλαδή άλλο αποφασίζει Φλάνδρα, άλλο αποφασίζει Βαλωνία, και υπήρξε και ένα πρόβλημα στην ενόηση, πάντοτε συμβαίνει αυτό σε αυτές τις χώρες με πολύ διασπασμένη διαχείριση, φτάσαμε να κλείσουν τα σχολεία την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Και η αναστολή των άλλων δραστηριοτήτων έγινε σταδιακά. Το αποτέλεσμα δεν βοήθησε. Έχουμε και ανοιχτά σύνορα, όπως ξέρετε, γιατί δεν υπάρχουν σύνορα στην Ευρώπη, με την Ολλανδία, η οποία εφήρμοσε μια πολύ πιο χαλαρή πολιτική. Δυστυχώς η διαχείριση δεν ήταν καλή. Και αυτό είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι η διασπορά του ιού εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Δεν τα κατάφερε το Βέλγιο. Έχασε πολύ κόσμο και φαίνεται πως θα χάσει κι άλλο, αν και αρχίζουν σιγά σιγά οι θάνατοι και τα περιστατικά και μειώνονται. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει από αυτή την υπόθεση εδώ. Αντιδράσεις εκεί δεν υπάρχουν, ο κόσμος εκεί δεν διαμαρτύρεται, αντιπολίτευση, αυτά υπάρχουν, τέτοια πράγματα εκεί. Όντως υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι εδώ περιμένει κανείς να βγει η χώρα από αυτή τη φοβερή υπόθεση, η οποία είναι μια πανευρωπαϊκή υπόθεση.
Κοιτάξτε, εδώ είναι δυσβάστατα τα πράγματα. Δηλαδή, η Ολλανδία στέλνει ασθενείς στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Ναι. Κατάσταση στο Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο δέχεται ασθενείς από τη Γερμανία, από τη Γαλλία. Κατάσταση είναι δραματική. Κυρίως αυτό που γίνεται στη συζήτηση εδώ είναι γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε πολύ και εντατικά, γιατί καταλαβαίνετε τι δυσκολίες έχουν όλα αυτά με τις τηλεδιασκέψεις, προκειμένου να λαμβάνονται πολύ γρήγορα οι αποφάσεις που αφορούν το ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί τώρα μην γελιόμαστε. Μιλάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα και στους δικούς μας ανθρώπους. Ό,τι έρθει στην Ελλάδα από χρήματα και ό,τι διατεθεί από τώρα και πέρα θα είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά τα πράγματα πρέπει, αυτές οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα και οι πολιτικές πρέπει να χαραχθούν πολύ γρήγορα. Προκειμένου να κάνουμε βήματα. Ναι. Είπατε για τις αντιδράσεις των Γερμανών. Αυτοί οι Γερμανοί πάντα συνέχεια αντιδρούν, αντιδραστικοί, πάντα φέρουν προσκόμματα. Τώρα βλέπετε τα πράγματα να είναι καλύτερα, καταλαβαίνουν την κατάσταση. Να σας πω την ειλικρινή μου άποψη. Και τώρα αντιδρούν. Ναι. Και τη Μεγάλη Παρασκευή σήκωσαν έργο. Σήκωσαν έργο κυριολεκτικά, γιατί οι Έλληνες ευρωβουλευτές και δύο ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είμαστε και η μεγάλη ομάδα, υπερψηφίσαμε μια τροπολογία, την τροπολογία 15 για την αμοιβαιοποίηση του χρέους. Και συνολικά, όπως ξέρετε, εμείς στηρίξαμε το ψήφισμα για τα recovery bonds, για τα ομόλογα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα ανάκαμψης και ο δανεισμός θα γίνεται με εγγύηση από τον ευρωπαϊκό, τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το γεγονός ότι σηκώνουν έργο δεν σημαίνει ότι δεν έχουν απάντηση. Και πρέπει κυρίως να το ξέρουμε όλοι και είναι και αυτό που λέμε εμείς εδώ, και επιτρέψτε μου να πω, το λέω γιατί είμαι και μόνη μου εδώ, το λέω και ξεκάθαρα και μπροστά τους. Αν οι ευρωπαϊκές οικονομίες του Νότου γονατίσουν, δεν θα υπάρχει κανένας να αγοράσει τα προϊόντα τους. Κανένας. Ούτε τις ηλεκτρικές συσκευές τους, ούτε την τεχνολογία τους, ούτε τα αυτοκίνητά τους, ούτε τις φιλίπες τους. Κανένας. Άρα οι οικονομίες μας είναι απολύτως συνδεδεμένες και από την ώρα που η κρίση είναι συμμετρική. Δεν είμαστε το 2008 που υπήρχε μια συζήτηση για τη διαχείριση της Ελλάδος, για την παραγωγικότητα της Ελλάδος, για το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδος. Είμαστε στο 2020 και ο ιός μας χτύπησε όλους. Όλους. Όλους, από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο, από την πιο ισχυρή οικονομία μέχρι την πιο αδύνατη. Μας χτύπησε όλους και μας χτύπησε συμμετρικά. Και πρέπει η απάντηση να είναι πολύ γενναία και πολύ ισχυρή, ώστε να βγούμε από αυτό το συντομότερο. Γιατί δεν θα είναι μια κρίση που θα διαρκέσει πάρα πολύ καιρό. Αλλά θα χρειαστεί πολλούς πόρους για να ανακάμψει σε συντομότερο χρονικό διάστημα η οικονομία. Πάντως, την προηγούμενη εβδομάδα έχω την αίσθηση ότι ίσως να πέρασε και στα ψηλά, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα ήταν μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η απόφαση που πάρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ίσως επειδή δεν ασχολούμαστε και τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια με Eurogroup, με αποφάσεις υπουργών οικονομικών κτλ., να μην το καταλάβαμε και τόσο. Αλλά νομίζω ήταν πολύ σημαντική η απόφαση που ελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα και για την Ελλάδα και για την ενίσχυση των ταμείων το δικό μας, ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να δώσει χρήματα στον κόσμο, το 800, το 600 τώρα με την απόφαση της θεσμή του Πρωθυπουργού και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς αυτό είναι, και θέλω να το πω με πολύ απλά λόγια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ένας από τους τρεις πόλους του θεσμικού τριγώνου. Ο ένας πόλος είναι η Κομισιόν, ο άλλος πόλος είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο τρίτος πόλος είναι το Συμβούλιο, που στο ανώτατο επίπεδο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι οι ηγέτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν λέει στους ηγέτες, που συναντιόνται σήμερα και θα ξανασυναντηθούν την επόμενη εβδομάδα, ότι εμείς θέλουμε να δημιουργηθούν ομόλογα ανάκαμψης, τα οποία θα είναι ομόλογα ευρωπαϊκά και θα δίνει εγγύηση για αυτά ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αυτό σημαίνει ότι τους υποδεικνύουμε το υπερόπλο. Και αυτό το ψήφισαν και οι Γερμανοί. Έχουμε δηλαδή κάνει τη δουλειά μας για να μπει ένας συμβιβασμός στο τραπέζι. Το δεύτερο είναι ότι ζητάμε να δημιουργηθεί ένα ταμείο με 50 δισεκατομμύρια, τα οποία θα είναι επιπλέον από τον προβλεπόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό και το οποίο θα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Υγεία. Ένα ταμείο το οποίο θα υποστηρίξει έναν μηχανισμό, ένα συντονιστικό μηχανισμό για την υγεία, γιατί αυτό που πάθαμε αυτή τη φορά ως Ευρώπη δεν πρέπει να το ξαναπάθουμε. Η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία έχει την πατέντα στην Ευρώπη, έχει πάρει όλα τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις για να κάνει έρευνα και πάει και παράγει στην Ινδία, πάει και παράγει στην Κίνα, πάει και παράγει στην Τουρκία. Και η Ευρώπη βρέθηκε να παρακαλάει για μάσκες, να παρακαλάει για αναπνευστήρες, να παρακαλάει για
φάρμακα. Θέλω να σας πω και πραγματικά το λέω, ας πούμε, δεν το έχω πει άλλη φορά δημόσια. Η κυρία Κυριακίδου, η Επίτροπος για την Υγεία, που συμβαίνει να είναι και η Κυπία, μας ενημέρωσε προχτές στη συνάντηση που κάναμε ως Επιτροπή για τη Δημόσια Υγεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι είστε σε συνεννόηση με τις αρχές της Ινδίας, το ξαναλέω, με τις αρχές της Ινδίας, για να στείλουν στην Ευρώπη παρακεταμόλη. Γιατί δεν έχουμε παρακεταμόλη? Γιατί τελείωναν τα αποθέματα της παρακεταμόλης στην Ευρώπη? Γιατί η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία παράγει εκτός Ευρώπης? Και μην κοιτάτε στην Ελλάδα που είμαστε τυχεροί και έχουμε φαρμακοβιομηχανία. Δείτε το σύνολο των αναγκών. Δείτε τι ανάγκες είχαμε για μάσκες και πώς καταλήξαμε να παρακαλάμε τρίτες χώρες. Αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, ο οποίος θα έχει όλα τα απαραίτητα για τις περιπτώσεις πανδημίας. Γιατί αυτό μπορεί να φύγει αύριο ο κορονοϊός, να αντιμετωπιστεί με το πρώτο και το δεύτερο εμβόλιο, το οποίο θα δοθεί στην κατανάλωση και το οποίο πρέπει να πω ότι πρέπει να είναι φτηνό, γιατί χρηματοδοτείται η έρευνα από λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα από λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Δεν πρέπει να είναι ένα εμβόλιο που κάνει 100 ευρώ και 50 ευρώ και 20 ευρώ. Πρέπει να είναι ένα εμβόλιο φθηνό, γιατί πληρώθηκε ήδη την έρευνά του. Λοιπόν, θα βγει αύριο το εμβόλιο και θα αισθανθούμε όλοι οκ. Δεν θα είμαστε οκ. Οι πιθανότητες της πανδημίας είναι εδώ και πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα απαντά με ευρωπαϊκούς όρους σε μια τέτοια κατάσταση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Ούτε μπορούμε άλλη φορά να συζητάμε αν το φορτίο με τις μάσκες μπλοκαρίστηκε στην Κίνα ή αν η Τουρκία μας επιτρέπει να πάρουμε ένα φορτίο με μάσκες. Πάντως είναι απίστευτο. Μιλάμε για παρακεταμόλη τώρα. Δηλαδή... Ναι. Ακούγεται φοβερό όταν είμαστε το 2020 να μην υπάρχουν αποθέματα παρακεταμόλης. Δηλαδή είναι, γιατί είναι τρομακτικό από μία άποψη. Είναι τρομακτικό από μία άποψη. Ναι. Και γιατί στην Ευρώπη δεν παράγονται πια? Γιατί η φαρμακοβιομηχανία βρέθηκε μπροστά σε πολλές δυσκολίες και γιατί και εκείνη ήθελε να αυξήσει το κέρδος. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν πολύ υγιή τρόπο να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία. Η βιομηχανία να παράγει στην Ευρώπη και να δίνει και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Και εμείς να τους διευκολύνουμε ώστε να έχουν ένα εύλογο κέρδος, ώστε να μένουν στην Ευρώπη, να μην παίρνουν τα εργοστάσια τους και να πηγαίνουν σε τρίτες χώρες. Γιατί είδαμε το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Από εδώ και πέρα τι βλέπετε και όσον αφορά την... Εντάξει, πριν από λίγο είπε και ο Κώστας ότι για μία ακόμη εβδομάδα θα ισχύσουν τα μέτρα στην Ελλάδα, η υπηρεσία ανακοίνωση πριν από λίγο, μέχρι τις 4 Μαΐου. Και τι βλέπετε σε σχέση με τη σύνδεση της Ευρώπης? Γιατί, φαίνεται ότι στην πατρίδα μας πηγαίνουμε σε μία ύφεση και σιγά σιγά θα αρχίσει να επιστρέφει η κανονικότητα. Πώς όμως μπορεί να επιστρέψει η κανονικότητα όταν έχουμε ακόμα χιλιάδες νεκρούς σε όλη την Ευρώπη? Υπάρχει μεγάλο ζήτημα και η συζήτηση όλη γίνεται γύρω από εφαρμογές και συσκευές που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Και είναι κάτι το οποίο χειρίζεται και η Επιτροπή που είμαι, αλλά έχω συμμετάσχει και σε πολλές διαβουλεύσεις γύρω από αυτό. Είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε οι χώρες αναγκασμένες να υιοθετήσουμε ένα σύστημα στα κινητά τηλέφωνα ή ενδεχομένως κάτι που να μοιάζει με ρολόι, το οποίο θα μας προειδοποιεί αν έχουμε έρθει σε επαφή με άτομο το οποίο έχει νοσήσει από κορονοϊό. Αυτό έχει ζητήματα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και έχει και ζητήματα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα. Αν δηλαδή αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στο iCloud και στην πραγματικότητα είναι υπάρχει πάντα μια δυνατότητα να έχει πρόσβαση εκεί η Google και η Apple. Όλα αυτά είναι μια μεγάλη συζήτηση εδώ, αλλά πρέπει πολύ γρήγορα να καταλήξουμε. Γιατί για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα πρέπει να μπορούμε και να έχουμε εμβόλιο και να έχουμε φάρμακο και να έχουμε δεδομένα. Αλλιώς δεν γίνεται. Εσείς να επιστρέψετε τώρα δεν μπορείτε, ή μπορείτε να επιστρέψετε? Όχι. Γιατί αν επιστρέψω στο σπίτι σας είναι Θεσσαλονίκη. Αν επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη, πέρα από ότι όπως ξέρετε είμαστε πόλη που αντιμετωπίζεται ως επαρχία, δηλαδή δεν έχουμε απευθείας πτήση για τις Λυξέλλες. Κάθε φορά πηγαίνω έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη στις Λυξέλλες, είναι όσο να πηγαίνω στην Αμερική, γιατί κάνω 8 ώρες να φτάσω εδώ. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μείνω στο σπίτι 14 μέρες. Δεν έχει νόημα να φτάσω και ακλείδωθω στο σπίτι. Οπότε, ναι. Οπότε πρέπει να περιμένω να έρθει η καραντίνα, δηλαδή να ολοκληρωθούν τα μέτρα, να έρθει η καραντίνα και όταν φτάνουμε στο αεροδρόμιο να γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις και έτσι να μπορέσω να γυρίσω. Υπολογίζω ότι αυτό θα γίνει τον Ιούνιο, αλλά στο μεταξύ
έχει εδώ τόση δουλειά ευρωπαϊκή. Επιτρέψτε μου να πω ότι μπορεί τα μέτρα ήταν ευθύνη της κάθε χώρας. Και ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η επιπεδοποίηση της καμπύλης, για να το πω ελληνικά, ήταν ευθύνη κάθε χώρας και η Ελλάδα πραγματικά πήγε καλύτερα από όλους στην Ευρώπη και είμαστε παράδειγμα. Όμως τώρα πια έρχεται η ώρα της αντιμετώπισης της κρίσης. Και η αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να γίνει με ευρωπαϊκά εργαλεία. Και ό,τι έρθει στην Ελλάδα θα είναι ευρωπαϊκό εργαλείο. Θα είναι ευρωπαϊκά χρήματα και πρέπει η διαχείριση αυτών των χρημάτων και η κατεύθυνση αυτών των χρημάτων να γίνει έτσι που να μπορέσει να βοηθήσει δυναμικούς κλάδους, βιώσιμους κλάδους, να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξανανοίξουν, γιατί αυτό είναι το στοίχημα, και να ξανάχουν τους ίδιους εργαζόμενους και να ξαναπάρει μπρος η οικονομία. Σιγά σιγά, δειλά δειλά, να δούμε πώς θα πάει ο τουρισμός το καλοκαίρι, γιατί ένα από τα βασικά στοιχεία που μας απασχολεί εδώ είναι αν θα μετακινηθούν οι άνθρωποι. Δυστυχώς, να ξαναγυρίσω πάλι στη Γερμανία, τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν, και προκάλεσε αυτό πραγματικά πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας είπε στους Γερμανούς ότι μην ετοιμάζεστε να κάνετε διακοπές, τα πράγματα δεν έχουν ομαλοποιηθεί, πράγμα το οποίο εντείνει τους φόβους των ανθρώπων να μετακινηθούν. Είμαστε σε μια στιγμή που περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Το βέβαιο είναι ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Οι αεροπορικές εταιρείες ήδη βρίσκονται με πολύ μεγάλες ζημιές. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Lufthansa έχουν ζητήσει κρατική βοήθεια. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και μεγάλα αεροπορικά και μεγάλα, με συγχωρείτε, ταξιδιωτικά πρακτορία όπως η TUI. Άρα είμαστε σε μια στιγμή που θα περιμένουμε την ανασύνταξη. Γι' αυτό και επιμένω ότι τα ευρωπαϊκά λεφτά που θα έρθουν στην Ελλάδα, και θα είναι πολλά, αλλά δεν θα είναι άπειρα, και έρχονται ήδη με την αποδέσμευση του κοινοτικού προϋπολογισμού πολλά δισεκατομμύρια, δεν χρειάζεται να διατίθενται ανά πάσα στιγμή και ώρα προς πάσα κατεύθυνση. Πρέπει να υπάρχει μια στόχευση, ούτως ώστε να ξαναπάρει η οικονομία μπρος σταδιακά και να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη νέα εποχή με ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που το έχει ανάγκη η χώρα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό όντως για την Ελλάδα είναι πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει μετά από την επιστροφή στην κανονικότητα, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Άρα είναι σημαντικό και όλοι όσοι βρίσκεστε εκεί, από οποιαδήποτε παράταξη και αν έχετε εκλεγεί, να λειτουργήσετε προς αυτή την κατεύθυνση για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων. Και είναι πολύ σημαντικό, είναι crucial το γεγονός να υπάρχει. Ναι, γι' αυτό και είναι και δυσάρεστο. Ναι, είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απήχαν από την απόφαση για τα recovery bonds, για τα ομόλογα της ανάκαμψης. Και μόνο ο Πέτρος Κόκαλης ψήφισε υπέρ. Αυτό είναι δυσάρεστο. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω στο δημόσιο διάλογο που έχουμε γιατί το έκαναν αυτό. Και η απάντηση είναι γιατί δεν ψηφίστηκε η εμβριοποίηση του χρέους. Τι σημαίνει αυτό? Όταν δεν ψηφίζεται κάτι επιμέρους, σημαίνει το συνολικό που είναι προς όφελος όλων και κυρίως προς όφελος της Ελλάδος, δεν θα πρέπει κανείς να το υπερψηφίσει. Να υπερβεί το κομματικό του καβούκι που είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά, η οποία όντως δεν ψήφισε το ψήφισμα. Αλλά ξέρετε, το σωστό είναι το εθνικό. Το καθήκον μας είναι το εθνικό καθήκον. Δεν είναι το κομματικό καθήκον. Ειδικά εδώ που βρισκόμαστε. Να σε ευχαριστούμε πολύ. Και να ευχηθούμε σύντομα να είστε πίσω, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι σιγά σιγά θα έχουμε τη δυνατότητα χαλάρωσης γενικότερης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας, καλημέρα σε όλους. Προσοχή πολύ. Αυτό το ότι τα καταφέραμε δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Προφανώς και θεωρώ, έχω μεγάλη περηφάνεια που η πατρίδα τα κατάφερε τόσο καλά για να γίνει ευρωπαϊκό υπόδειγμα. Προφανώς και ζηλεύω και λίγο κρυφά που όλοι μπορείτε να κάνετε μια βόλτα, ενώ εμείς εδώ με το φόβο των 6.000 και πλέον νεκρών μάλλον περιορίζουμε και αυτή την επιτρεπόμενη βόλτα, αλλά σημασία έχει να τα καταφέρουμε και στην επόμενη φάση. Να τελειώσουμε με αυτή τη φάση χωρίς προβλήματα και χωρίς να έχουμε ένα δεύτερο κύμα από αυλεψίες και από αμέλεια, και να πάμε στην επόμενη φάση με ένα σχέδιο ανασυγκρότησης ώστε να φύγουμε από το πρόβλημα όσο πιο νωρίς μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας.